αυτό που ζητάει είναι αυτές οι δύο ζώνες άμυνας που έχει και στη μεσαία γραμμή και στην άμυνα να πηγαίνουν μαζί σαν σιρτάρι. Αυτό τους λες, ναι, γι' αυτό τους φωνάζει. Και τον Τόμας να ανεβάζει την ομάδα πολύ πιο ψηλά, καθώς δεν την έχει ανεβάσει τόσο πολύ με αποτέλεσμα ο Ολυμπιακός να φτάνει πολύ πιο εύκολα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει μια ευκαιρία να κινείται ανάμεσα στις δύο γραμμές, στις δύο τετράδες του 4-4-1-1 που είναι ο ατρόμητος στημένος στην αμυντική του φάση. Εδώ θα γυρίσει ο Τωροσίδης με το κεφάλι προς τα πίσω. Βλέπετε και τα γεννήματα, κανένα από πλευρά στον ατρόμητο που είχε μια και μοναδική ευκαιρία αυτή με τον Μήτρογλου. Σε αντίθεση με τον Ολυμπιακό που έχασε βεβαίως την πιο κλασική από όλες του πέναλτι με τον Χόλεμπας. Μανιάτης. Την πίεση του Ιγκλέσιας θα καταφέρει να περάσει και τον Τόμας στη μεγάλη περιοχή. Γυρίσει παράλληλα, θα απομακρύνει ο Μπρίτο. Γέμισμα από τον Αμπντούν, το σούτ μπάλα στα δίχτυα από τον Τζεμπούρ. 1-0 για τον Ολυμπιακό, ότι δεν πέτυχε ο Χωσέ Χολέμπας νωρίτερα. Στο 29 ο Τζεμπούρ το πραγματοποιεί με αυτό το σιρτό δυνατό σούτ. Χειροκροτεί ο Βαγγέλης Μαρινάκης και ο Τζεμπούρ πάνε ευτυχείς με τους συμπαίκτες του, ενώ άνοιξε νωρίτερα το σκορ και βλέπετε τι γίνεται στις εξέδρες στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Η ωραιότερη ατομική ενέργεια που είδαμε μέχρι τώρα στο τελικό από τον Γιάννη Μανιάτη όθησε τον Ολυμπιακό προς το να ανοίξει το σκορ. Εδώ είναι το τελείωμα αυτής της ενέργειας. Περνάει την μπάλα με το τούνελ στον Τόμας και βγάζει την σέντρα. Σε πρώτη φάση αντιδρούν οι αμυντικοί του Ατρομήτου, αλλά όπως είπαμε και πριν δίνουν πολλές δεύτερες ευκαιρίες στην ίδια φάση στον αντίπαλο, πράγμα που δεν μπορείς να το κάνεις επάπειρο όταν απέναντί σου έχεις τον Αμπντούν, τον Τζεμπούν, τον Τυραβάς, τον Μακούν που έρχεται από πίσω. Μία φορά θα την πληρώσεις, την πλήρωσε εδώ ο Ατρομήτος με τον κανονιοβολισμό από τον Ραφίκ Τζεμπούρ και ο Ολυμπιακός έχει ένα εύλογο με βάση την εικόνα του μάτς προβάδισμα από το 29. Αυτό έλειψε μέχρι στιγμής για την ομάδα του Γιώργου Δόνη. Αυτή ήταν η διαφορά. Για να δούμε τώρα τον Ατρόμητο με τον Έπσταϊν να γυρίζει το σούτ του Γκλέσιας, οι κόντρες, η μπάλα στα δίχτυα. 1-1 ισοφάριση για τον Ατρόμητο. Μετά το σούτ του Γκλέσιας το 76. Αυτό είναι που λένε να σε θέλει. Πας να βγάλεις τον παίκτη αλλαγή και σου βάζει τον γκολ. Και βλέπετε πως πανηγυρίζει ο Αργεντίνος. Ενώ ο Ατρόμητος κατάφερε να εκμεταλλευτεί την οθρότητα του Ολυμπιακού σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο και να ξεγελάσει τους ερυθρόλευκους με μια κόντρα μετά από σουτ του Ιγκλέσιας. Οι αντιδράσεις, η κάμερα στρέφεται στην εξέδρα των επισήμων. Δείτε ξανά. Έπσταϊν. Ο σουτ Κολέμπας. Και με το χέρι του Κολέμπας θα καταλήξει πίσω από τον Ρόι Κάρολ στα δίκτυα της εστίας του Ολυμπιακού. Σφαγιανάκης μπαίνει, αλλά για να μας πει ο Αποστόλης. Βγαίνει ο Πρίτο και έχουμε με δύο καθαρούς αμυντικούς μέσους πλέον. Δεν μπορούσε να βγει ο Εκκλησίας μετά τον γκολ και αυτή την εντολή έδωσε τώρα να αλλάξουν το χώρο της μισές γραμμής και να ψάξουν μια αντεπίθεση. Ρωσίδης. Η σέντρα, καλή η κεφαλιά, γκολ! Και να λοιπόν... Αυτό που φοβόταν ο Ζώνης του συνέβη. Δαβίδ Φουστέρ στέλνει στα ουράνια τους φίλους του Ολυμπιακού τον Ολυμπιακό στο πόντιουμ για την απονομή του Κυπελούχου Ελλάδας 2012 και βλέπετε τι συμβαίνει πίσω από την εστία του Ιτάνς. Όπως οι κύριοι προσπαθούν να ξεδιαλύνουν το κουβάρι οπαδών ποδοσφαιριστών. Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Και την κεφαλιά στο 119 κάνει την ζυγαριά. Άψογη σέντρα από τον αρχηγό του Ολυμπιακού, τον Βασίλη Τωροσίδη. Ξεπέταγμα, κλασικό ξεπέταγμα Φουστέρ. Δεύτερο σέντερ φορ στο χώρο. Κεφαλιά, χτύπημα κόμπρας, πάνω στα δίχτυα του Ιτάνς. Η ζυγαριά να γύρει από την πλευρά των ερυθρόλευκων. Εδώ η σέντρα, Βασίλη Τωροσίδη. Δείτε ξανά. Κεφαλιά, δεν μπορεί να αντιδράσει ο Ιτάνς. Παλιά ακριβίας, πετάγεται ανάμεσα σε τρεις αμυντικούς του Ατρόμητου. Και κερδίζει ο Φουστέρ την κεφαλιά. Φουστέρ, από το παίρνει την κεφαλιά. Ο Δόνης για να τον μαρκάρει, τον Βενεζουέλα.
Εδώ ξεχνιέται ο Ζουέλα, προλαβαίνει την αντίδραση του Νταβίτ Φουστέρ και ουσιαστικά παραδίδει τον τρόπαιο στους συμπαίκτες του και στον ίδιο.